Άντε, μίλα. Εγώ, εσύ. Γιατί σε πήγε στο κόκκινο, γιατί πιο ψηλή από μένα. Να κατέβω. Μετά αντρόγινο look. Να μάθα κι εγώ. Για πάμε. Άντε, πες δε, αφού είναι αγαπημένη σειρά. Πες ρε παιδί μου. Αφού είναι αγαπημένη σειρά. Εγώ θέλω να πω γενικά για το σύριαλ. Για να είμαι ειλικρινής, είδα την τηλετενία που έπαιξε την Κυριακή το βράδυ. Ναι. Και μου άρεσε τόσο πολύ γιατί είχα βαρεθεί. Δηλαδή αυτό που ζήλευα όταν έβλεπα τα τουρκικά τα σύριαλ ήταν σου έβγαζε μία μυρωδιά, ένα άρωμα παράδοσης με μουσικές, με ωραία σπίτια, με σχέσεις, με αυτό το πολύ οικογενειακό. Ο μπαμπάς, μαμά, ο παππούς που η γιαγιά. Έχει χαρακτήρες. Ναι. Και το είδαμε πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό σε μία ελληνική σειρά, άρωμα ελληνικότατο. Κύπρος, Κρήτη με παραδόσεις, νέοι ηθοποιοί. Είδες, παιδί, ο κόσμος γενικά ξέρει να διαλέγει. Δηλαδή, το ότι το επιβράβευσε το σύριαλ αυτό και με υψηλές τηλεθεάσεις και με αγάπη, γιατί δεν είναι μόνο τηλεθέαση, είναι ότι συζητιέται. Βλέπω εγώ στα social media, γίνεται χαμός, το συζητάνε κτλ. Σημαίνει ότι ο κόσμος τελικά κάνει σωστές επιλογές. Τέλος. Είναι όλα τα καινούργια παιδιά πολύ αξιόλογα. Πολύ. Και τα έχουμε λοιπόν μαζί μας εδώ σήμερα. Η Ευελίνα, να υποδεχτούμε τον Αποστόλη Τότσικα, τον Ανδρέα Γεωργίου και την Ελένη Βαΐτσου. Πάμε! Με το φιλί να τρέχει. Γεια σου. Είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Καλή μας αρχή. Τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Καλώς την. Με σας. Εσύ ο δημιουργός. Καλή αρχή, παιδιά. Καλώς δημιουργό. Σκηνοθέτης. Και δημιουργός. Ελάτε, παιδιά. Και παραγωγός. Αποστόλη, κάτσε και ημί παραγωγός. Ημί παραγωγός, εντάξει. Καθίστε. Ανδρέα, κάτσε εσύ στη γωνία. Τι γίνεται, παιδιά. Πάντα στη γωνία μας είναι, Γιώργο. Ελπίζουμε να είστε. Όχι, εντάξει. Ελπίζουμε να είστε καλό ποδαρικό. Είστε πρώτοι καλεσμένοι στο πρωινό του Αντένα. Όλα καλά. Όλα καλά. Συγγνώμη, τώρα περιμένετε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία και δεν μιλώ για νούμερα, δεν μου αρέσουν εμένα τα νούμερα. Την αποδοχή, ρε παιδί μου, το εισπράττει όταν κάτι συζητιέται και πάει καλά. Εγώ το εισπράττω. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω καθημερινά. Αλλά και στο ραδιόφωνο πάντα με σήμερα και τα λοιπά, όλες οι γυναίκες μου λένε για τον Μπρούσκο, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που θυμούνται το τίτλο του σύριαλ που παίζω. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε στο μαζί σου μου λέγανε ο Τρεχάλας. Ναι. Δεν θυμόντουσαν το τίτλο. Οπότε νομίζω ότι αρχίζει και ανεβαίνει. Και το σύμφι θυμούνται. ναι, όντως. Όχι, είναι πολύ ωραίο να σε αγκαλιάζει ο κόσμος. Είναι ωραίο συνέστημα. Αρέσει πολύ στον κόσμο και το καταλαβαίνεις. Παίρνεις το feedback όλο. Ήταν πολύ, πολύ δυναμικό. Το είπα και στην αρχή. Δηλαδή, έχεις και κάποιους τοπίους οι οποίοι είναι αγαπημένοι ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τι εννοώ. Ας πούμε, ο Αποστόλης τον ξέρουμε. Τον αγαπάμε. Την Ευελίνα Παπούλια την αγαπάμε. Την Τζόι Σεβίδη. Πολύ. Αλλά τους βλέπεις σε ρόλους οι οποίοι είναι διαφορετικοί και μη αναμενόμενοι. Και βλέπεις, ας πούμε, μια κοπέλα. Έτσι, κούκλα, ωραία, που σου βγάζει ένα μυστήριο, γιατί επειδή είναι η πρώτη σου ουσιαστικά δουλειά προς το ευρύ κοινό, το κάνει ακόμα πιο γοητευτικό, δηλαδή η επιλογή των ανθρώπων. Πώς λέγεται αυτό, κύριε Λάτσιο μου, casting. Τόσο ώρα αυτό θέλω να το κάνω. Έγινε πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Κάναμε πάρα πολύ μελέτη πριν να ολοκληρώσουμε το casting. Και νομίζω ότι έγινε καλή δουλειά. Και είχαμε και. Κάτσε, δηλαδή την Ελένη, πώς την επιλέξατε, ας πούμε, που είναι μια γυναίκα η οποία είναι θέμα τώρα, ας πούμε. Δηλαδή κερατώνει ερωτηματικό τώρα. Θέλετε δεν ξέρω να σας πω. Κερατώνει. Κοιτάτε, για την Ελένη. Όλο ξεκίνησε σαν μικρού μήκους. Εγώ αυτό έχω υπογράψει, ότι θα παίζω μια μικρού μήκους. Αλλά τελικά έγινε καθημερινό. Για πες. Ψάχναμε να βρούμε την πρωταγωνίστρια μας, τέλος πάντων. Και μου είχαν στείλει κάτι βιντεάκια από δοκιμαστικά. Ναι. Από το 4Actors. 4Actors. Ναι, 4Actors. Το 4Actors τι είναι, να μάθει. Είναι site. Είναι. Έβρεση ηθοποιών. Α, site. Υπάρχει τέτοιο, μπράβο. Ναι. Υπάρχουν πολλά. Του Κατινά. Ναι. Και βλέπουμε το βιντεάκι της Ελένης. Αλλά πρέπει να μην είχε κινηθεί καλά εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω η Ελένη. Η πρώτη εντύπωση ήταν. Τι είναι αυτό. Σαν Ινδιάνος είναι. Εννοείς εξωτερικά. Ναι. Γιατί. Ερφέ, εσωτερικά σαν Ινδιάνος, πώς το δεν ξέρω. Αυτοί παίζουν κιόλας, φαντάζομαι κάτι παίζει. Είχε ήταν και λίγο σκούρο βασικά αυτό το βιντεάκι. Αλλά πώς το επέλεξε. Όχι, όταν είδαμε τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα ήταν αυτό. Μετά λέμε κάτσε μια στιγμή με τη Βάνα τη Δημητρίου καθόμασταν και τα βλέπαμε. Και μας άρεσε. Ναι, τα φιλιά μας τη Βάνα. Ελένη, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί. Γεια σου, Βάνα. Να λιποθυμίσει. Να λιποθυμίσει. Εσύ τώρα είσαι τέτοιο άνθρωπο. Στη ζωή σου. Σαν τη Μελίνα. Ατάσταλος, δηλαδή, άνθρωπος. Δηλαδή, ας πούμε, έχεις μπερδευτεί ποτέ να μην ξέρεις τι γίνεται.
Όχι, ποτέ. Είσαι σταθερή. Αρκετά, ναι. Δεν το θέλει και κανένα, γιατί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σε κάθε γύρισμα μας φέρνει και από ένα καινούργιο. Μέχρι τώρα. Τι. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω. Να τους φέρνει από ένα καινούργιο. Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Η καταρχήν είσαι δεσμευμένη ή όχι. Αυτό τώρα εντάξει. Δεν ωραία, εγώ θα το πω. Σημασία. Σαν να, ωραία, έχεις τον Αποστόλη, έτσι, και τον Ανδρέα. Ποιος θα το σου αρέσει περισσότερο, όχι στο Σύρια, αλλά εδώ, στην πραγματικότητα. Κοίτα, είναι εγώ... και οι δύο δεσμευμένοι. Τώρα μπορώ σημασία, μόνο... Λέμε, εμφανισιακά λέω, δεν λέω τώρα εγώ. Πρόσεξε τι θα πεις. Εμφανισιακά. Εγώ σου λέω πρόσεξε τι θα πεις, τίποτα άλλο. Έλα, πες δεν τώρα. Μπορώ να αποφασίσω, να διαλέξω. Δυσκολεύομαι όμως και με Λίνα. Εγώ σου μιλάω τώρα, δεν σου μιλάω. Εγώ λέω ποιος, οπτικά ποιος αρέσει πιο πολύ σαν άντρας. Ναι, ο ένας είναι μελαχρινός, μελαχρινός και ο άλλος είναι πιο ανοιχτός, με γαλάζια μάτια. Κοίτα, η Φέγγλη Κέρκη, με γαλάζια μάτια. Όχι, όχι. Σαν τα μαλλιά με υποστρίχους εδώ να βέβαια και τα λοιπά. Είναι τα γαλάζια μάτια, αυτά. Για πες. Και οι δύο κούκλοι είναι. Και οι δύο κούκλοι είναι. Ναι. Δεν βλέπεις το Twitter. Δεν τα μπορούσα να διαλέξω αν δεν τους ήξερα πιο πολύ. Εσύ, αν σου συνέβαινε στη ζωή αυτό που συμβαίνει στο σύριαλ, ρε παιδί μου, το έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα αντιδρούσες. Δηλαδή να είσαι με κάποιον, να έχεις παντρευτεί κτλ. Και να έχεις κοιμηθεί, να έχεις κάνει έρωτα, δεν ξέρουμε και τι έγινε εκείνο το βράδυ κιόλας. Τέλος πάντων. Ο σεναριογράφος, ξέρει. Ή σεναριογράφος. Ή σεναριογράφος, ναι. Πώς θα αντιδρούσες άμα σου συνέβαινε. Αυτή τη στιγμή θα πω ότι δεν θα μου συμβεί. Δεν θα σου συμβεί. Ναι. Αυτό θα πω. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Ξέρω. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση και στους τρεις. Έχετε πιει ποτέ τόσο πολύ που να κάνετε κάτι που δεν το θυμόσαστε. Δηλαδή, ξυπνήσετε την άλλη μέρα και να πείτε πω τι έκανα. Εγώ μια φορά είχα πάθει και νέο μνήμη, αλλά απλά επέστρεφα με το αμάξι μου σπίτι και την επόμενη μέρα δεν το βρίσκα. Το σπίτι. Ήταν... Όχι, το αμάξι. Δεν ξέρεις, όμως μπορεί κάτι να έχει συμβεί. Θυμάσαι τη νύχτα. Όχι, εγώ πάλι πιστεύω ότι αυτό, παιδιά, είναι ένα πολύ καλό. Είναι ψέμα αυτό. Σαν εγώ πιστεύω ένα πολύ καλό άλοθη, ότι εγώ πιστεύω πάντα έχουμε συνείδηση που λέει, δηλαδή, δεν ξέρω με ποιον έκανα έρωτα χθες το βράδυ κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πάντα είναι καλό άλοθη αυτό, ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Είναι άλοθη, ήμουν μεθυσμένος, μεθυσμένη και δεν ήξερα τι έκανα. Έλα τώρα. Μα τα μαγιά. Αηδίες, δεν αφήνει. Για πες. Γιατί εγώ δεν πίνω πολύ, οπότε άμα πιω ένα-δυο, είναι λίγο. Πρέπει να με κουβαλήσει. Για πες, έκανε έρωτα με άνθρωπο, δεν ξέρεις. Όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω ότι μου έχει τύχει να μην θυμάμαι την επόμενη μέρα. Πώς πήγα σπίτι, με ποιους ήμουνα, τι έκανα. Δεν θυμάμαι. Οπότε μπορεί και να γίνει κάτι δηλαδή. Σίγουρα έγινε κάτι. Ωραία, άρα λοιπόν όταν. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι κάτι. Όταν γίνεται υπό την επίρρεια αλκοόλ, υπάρχει άφεση αμαρτίων. Περίμενε να μας πει, Κιλέν, τι έχει συμβεί. Δεν μου έχει συμβεί γιατί δεν πίνω. Καθόλου. Καθόλου. Ποτέ. Υπάρχει άλλο θηρε παιδί μου όταν είσαι πιωμένος. Όχι μωρέ, δεν υπάρχει, θα μην λέμε φλάκες. Δεν υπάρχει. Είπαμε. Και όσο πίνεις τόσο χάνεται το άλλο. Γιατί άλλο. Ουσιαστικά θες να υπερισχύσει άλλο. Αυτό το ρητό ότι όσο πίνεις και μετά. Πες μου κάτι ρε Αποστόλη τώρα, επειδή έχω μια πορεία. Τι φλάκες είναι αυτές. Οι ωραίοι τρώνε κέρατο. Βέβαια. Τρώνε περισσότερο ή λιγότερο. Γιατί υπάρχει μια φήμη, ρε παιδί μου, ότι ο ωραίος δεν μπορεί να φάει κέρατο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξέρει. Είσαι κέρατο στον ωραίο. Έχει να κάνει το. Είτε είσαι ωραίος είτε άσχημο στο πόσο ικανοποιεί τη γυναίκα σου. Και όχι μόνο στο κρεβάτι, αλλά και πόσο θεά την κάνει κάθε μέρα. Κάθε... Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Ωραίο αυτό που είπε. Τι είπε. Δεν άκουσα γιατί μου μιλάγανε στο ακουστικό, συγγνώμη. Ότι πρέπει τη γυναίκα σου την κάνει θεά κάθε μέρα. Ναι. Εντάξει, πρέπει να την κάνει κάθε μέρα στο κρεβάτι. Δύσκολο κάθε μέρα. Εντάξει ρε παιδί μου, αν δεν μπορείς κάθε μέρα, εννοώ, είπα, όχι κάθε μέρα μόνο στο κρεβάτι. Όχι κάθε μέρα μόνο στο κρεβάτι, αλλά και τον εσωτερικό της κόσμου να τον ανεβάζεις και να την έχεις ψηλά. Δηλαδή βλέπει την σύντροφό του Αποστόλης και πάει και της δίνει ένα φιλί στο στόμα. Τι κάνεις αγάπη μου, έλειψες. Ναι. Το κάνεις. Ναι. Ναι. Ωραία, σου έχει τύχει ποτέ και να το ξέρεις. Να σε έχουν απατήσει, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι με τη Ρούλα είναι η πρώτη πραγματική σχέση που έχω οπότε, κάνει. Οπότε. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Και να μου έχει γίνει δεν το ξέρα, δεν θα το μάθαινα ποτέ. Ποτέ. Δεν θα το είχα μάθει ποτέ. Εσένα, Ανδρέα, σου έχει τύχει ποτέ να είσαι τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση, να έχει τέτοια μπερδέματα. Πολύ παλιά, αλλά δεν το ήξερα. Δηλαδή, ήμουν εγώ το τρίτο πρόσωπο και απλά το έμαθα και έφυγα. Σε δούλευε κοπέλα. Ναι. Σου έλεγε ότι είσαι ο μόνος και τελικά δεν είσαι ο μόνος. Ναι, ήταν σε σχέση. Ήταν σε σχέση. Ήταν ο εραστής. Παντρεμένη αυτή. Ναι, ήταν παντρεμένη αυτή. Τι είναι καλύτερο, να είσαι ο εραστής ή. Προφανώς ο εραστής είναι καλύτερο. Ναι, νομίζω πως ναι. Σκέφτηκα την πόρτα μετά γι' αυτό. Ελένη μου, τι σου λένε οι δικοί σου άνθρωποι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν τρέπεσαι λίγο. Η αλλαγή. Αυτή η γρήγορη αλλαγή στη ζωή σου δεν είναι και εύκολο.
Τουλάχιστον δεν είναι και αναμενόμενο. Είναι αρκετά εύκολο για αυτούς, το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά. Για χαίρονται και όλοι αυτοί. Για μένα, χαίρονται και τη δημοσιότητα που παίρνω. Το ευχαριστείτε πιο πολύ από μένα, θα έλεγα. Να σας πω κάτι, Λίση. Αυτό που λέτε, δηλαδή, άμα πώς νιώθουμε για την επιτυχία της σειράς, εμείς επειδή είμαστε συνέχεια στο γύρισμα, δεν το ζούμε ακόμα. Δεν έχουμε καταλάβει αν άρεσε, πόσο άρεσε. Τώρα τα γυρίσματα γίνονται κρίτη και Κύπρο. Εντάξει, και εσένα όμως, συγγνώμη, σε έχουμε δει, ήσουν και στο σύριαλ, στο Μέγκα. Δεν είσαι, δεν είναι η φάτσα σου πρώτη φορά, ξέρεις, σε βλέπουμε πρώτη φορά. Ενώ την Ελένη είναι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, ξέρεις, αμέσως στα βαθιά. Ναι, να σας πω κάτι, εγώ το βλέπω στην Ελένη και το χαίρομαι, γιατί ας πούμε την πήρα τηλέφωνο πώς ήταν στο χωριό που πήγες τώρα. Γιατί από ποιο χωριό, κάπου στη Φθιώτιδα. Φθιώτιδα, ναι, κάτω τη Θωρέα. Αυτό ρωτάω, οκ. Πηγαίνεις στο χωριό εκεί. Πήγα τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο μετά από πολύ καιρό. Ποιο σου λένε. Δεν είδα πολύ κόσμο, δεν κυκλοφόρησα, πήγα να δω μόνο τους γονείς μου. Μια μέρα έμεινα ουσιαστικά. Οπότε δεν ξέρω. Μου λένε οι γονείς μου τι γίνεται. Οι γονείς περηφανοί. Ναι, πάρα πολύ. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Τελικά, να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Αν μου επιτρέπετε, ποιο επεισόδιο έχετε γυρίσει τώρα εσείς. Εμείς γυρνάμε τώρα από το 42, ας πούμε. Από το 42. Θα μάθουμε κάποια στιγμή τι έγινε εκείνο το βράδυ. Μα νομίζω ότι το λέμε αρκετά νωρίς. Στα πρώτα επεισόδια, στις συζητήσεις. Μπορεί να είναι ένα. Συγγνώμη, το λέτε στα επεισόδια, αλλά δεν μπορεί να είναι και. Σε αυτές τα σειριάλ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, υπάρχει μια ανθρώπινη. Μπορεί να το λέτε και μετά να πει ότι ψέματα λέγανε. Όχι, αυτό το είπαμε. Λέω εγώ στη φίλη μου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Αφού εσείς είσαι μεθυσμένη. Και το ίδιο και λέει και ο Αχιλλέας στον αδερφό του. Ναι, αλλά σε κάποια πλάνα που θυμάται. Στην ομάδα μου πιστεύεις το. Εγώ πιστεύω κάτι γίνει. Είναι πιο προχωρημένες σκηνές. Εμένα θα μ' άρεσε να έχει γίνει κάτι πάντως. Είναι πιο δύσκολο μέσα. Έχει γίνει κάτι, δεν έχει γίνει όλα. Ωραία, θα πω κάτι άλλο πριν πάμε, γιατί έχουμε αποκλειστικά πλάνα από το σημερινό επεισόδιο. Αποκλειστικά. Να πω κάτι. Θεωρείτε, αυτό τον είχαν ρωτήσει και τον Κλίντον όταν είχε πάει στο δικαστήριο τότε στην Αμερική, θυμάστε. Θεωρείτε ότι τα προκαταρτικά. Δηλαδή είσαι με έναν άνθρωπο και πας στο κρεβάτι και κάνεις. Είναι ας πούμε σεξουαλική πράξη ή πρέπει να υπάρξει και να φτάσουμε στον περαιτέρω για να πεις ότι έχει γίνει κάτι. Εγώ πιστεύω πως είναι. Βέβαια είναι, ρε παιδιά. Είναι, βέβαια. Ναι. Γιατί σημαίνει ότι το βλέπεις τον άλλον ερωτικά, τελείως. Εσείς τι πιστεύετε. Σίγουρα. Η σκέψη. Είναι. Και η σκέψη είναι. Δεν θα πατούσα από τον άλλο κάθε μέρα, βέβαια. Το φλερτ. Όχι, δεν τον απαντά κάθε μέρα. Η σκέψη είναι ο πειρασμός. Από εκεί και πέρα, εσύ κάνεις κλίση στον πειρασμό ή δεν κάνεις. Σε απαντάει ή δεν. Να σε ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσες απλά να φανταστείς κάτι και να το ολοκληρώσεις στο μυαλό σου. Δεν θέλω να ολοκληρώσω το μυαλό σου. Αλλά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μου τι λέτε. Μπορείς. Είναι μια καθαρή πρωινή κουβέντα. Λοιπόν, μπορούμε να βρεθούμε το βράδυ. Για να τα πούμε αυτά. Ούτως ή άλλως θα τα πούμε με την άνεσή μας, με τον καθένα σας ξεχωριστά. Όχι. Είμαστε στο 11ο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα παίζει το 11ο. Σήμερα παίζει το 11ο επεισόδιο. Και λίγο να πούμε 2-3 πραγματάκια. Ή να δούμε κατευθείαν το βίντεο. Δεν μπορώ να κάνω το κόρη εδώ και να στο κρατάω άλλο κρυφό. Τόσες μέρες μπερδεύομαι, δεν μιλάω. Πες τώρα, φίλε, τελείωνε. Συφή, η Μελίνα έχει γκόμενο. Και έχω αποδείξεις γι' αυτό. Τι λες, ρε Κύφη! Θες να παχτούμε! Για τη γυναίκα μου μιλάς, πρόσεχε γιατί είναι η δεύτερη φορά, Μινά. Φίλε, ηρέμησε και ακούσέ με. Εγώ έβαλα τους δύο τύπους από το ρεύμα, τους ξέρεις και εσύ. Το Μανώλη και τον Γιώργη για να παρακολουθήσουν το αυτοκίνητο της Βασιλικής. Είσαι άρρωστος, ρε φίλε. Άκουσέ με πρώτα. Εγώ έστησα το σκηνικό για να φοβήσω τη Βασιλική και μετά δίγεσαι να σου το πω. Εκείνοι δεν ξέρανε πως είναι εμφανισιακά και γι' αυτό την πέσανε στη Μελίνα. Το χειρότερο είναι όμως ότι... την είδα να φιλιάται με έναν τύπο. Τράβε ερώτατος. Γύρισες, αγάπη μου. Ξέχασες κάτι. Αγάπη μου. Με λες και αγάπη μου. Στάχτη στα μάτια! Όταν σου την πέσανε η τύπη στη Ρινιά, ποιον ήσουν! Με το κόμενο και φιλιώσουνα! Ε! Ποιος είναι! Δεν καταλαβαίνω τι λες, άσε με πνίγεις! Ποιος είναι, λέω! Θα σε σκοτώσω! Εμένα δεν θα με κάνει κανείς ρε ζήλη στην Κρήτη! Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Και εσύ θα φύγεις και θα αφήσεις εμένα και το νεκτάριο μόνος μας. Μπορούμε! Εκτός... κι αν είσαι ερωτευμένος. Κι αν είμαι. Δεν κατάλαβα, θα σου δώσω αναφορά. Αρκετά έχεις ανακατευθύνσει τις ζωές μας, Μαθαίο. Φτάνει, τέλος. Έχω ενηλικιωθεί πριν πολύ καιρό, ξέρεις. Αδερφέ μου, μαζεύτου. Μη με προδώσεις.
όχι ότι δεν είστε, αλλά γίνετε κούκλοι πραγματικά. Δηλαδή, τα κοντινά σας είναι απίστευτα σε όλους. Λοιπόν, εκεί τώρα η ιδέα του να είναι, ας πούμε, ένα ερωτικό story, γιατί ο έρωτας είναι μέσα στη ζωή μας και όλα εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν. Αλλά να βάλετε και μέσα και το κρασί. Γιατί είναι και αυτό ότι είναι δύο οικογένειες οι οποίες ασχολούνται με το κρασί, ποιανού ήταν, ας πούμε. Γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συνήθως, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την εποχή εδώ στον Αντένα του Γιάνκου Δράκου με την Giant που κατέρεε, ας πούμε, τότε. Από καθημερινό αυτό το κρασί, πώς σας ήρθε, ας πούμε. Να σας πω, με τη Βάνα τη Δημητρίου δουλεύουμε τώρα, είναι ο τρίτος χρόνος. Είχαμε κάνει μαζί ένα σύριαλ στην Κύπρο. Και πάντα με τη Βάνα καθόμαστε με τις ώρες βράδια, συζητάμε τι θα θέλουμε να κάνουμε μετά, κάνουμε σχέδια. Και κάποια στιγμή η Βάνα μου είχε δώσει ένα σενάριο που λεγόταν Μπρούσκο. Και παράλληλα η πρόταση της Βάνας ήταν να κάνουμε αυτό. Και εγώ της είχα πει ότι ήθελα να κάνουμε ένα σύριαλ με την Κρήτη και την Κύπρο, να παντρέψουμε τα δύο νησιά. Και μου λέει: το έχω, μην ανησυχείς, αυτό θα πάρουμε αυτό και θα το κάνουμε έτσι και το διαμορφώσαμε. Γιατί δεν ξέρω γιατί. Από μικρός πάντα είχα ένα πάθος με την Κρήτη. Αγαπούσα. Είναι ωραίο. Νομίζω ότι πάντα πίστευα από μικρός ότι πρέπει σε προηγούμενη ζωή να ζήσα στην Κρήτη. Από κρασί ξέρετε τίποτα, είστε άσχετοι. Ως Κύπριος. Από κρασί ξέρετε τίποτα. Ξέρετε. Όχι. Πώς γίνεται η διαδικασία, το πατάμε και τα λοιπά, το ξέρετε. Ναι, ναι, εντάξει. Το ξέρετε αυτό. Το πατήσαμε και τώρα. Θα πάμε τώρα στη Λάουρα την Άργες, η οποία θα σας δείξει πώς πατάμε. Έλα ρε Λάουρα. Καλημέρα. Ξανά. Άλλαξες ρούχα, βλέπω. Μπράβο. Σας ξέφυγα λίγο από το πλατό και ήρθα σε ένα άλλο μέρος, σε ένα πανέμορφο μέρος. Είμαι στο πατητήρι Ζαχαίου. Ου, αυτό κουνιέται. Αχ, Παναγία μου. Και όπως βλέπετε, κάθομαι πάνω σε ένα γαϊδούρι. Ευτυχώς έχει και την ιδιότητα να βαριέται λίγο. Να, Παναγία μου, Θεέ μου, τι τραβάω. Και όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, και σένα σε ακολουθούν τα γαϊδουράκια από το καλοκαίρι, γιατί... φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Δεν είχες βρει και εσύ ένα γαϊδούρι στην παραλία? Το καϊδούρι εκεί, ναι, στην Τίνο. Αποστόλη στην Τίνο, στην παραλία. Στην παραλία, πίσω και το γαϊδούρι, τη Ροξάνη, όπως τη λένε. Ορίστε. Έχουμε. Ωραία. Και δεν. Συγγνώμη, δεν το λένε γαϊδούρι. Καλώς ορίσατε καταρχήν. Το λένε γαϊδουράκι. Τα γαϊδούρια είναι άλλα. Πόσο χρόνο είναι ο Μίμη? 18. Δίπλα μου, όπως βλέπετε, είναι ο κύριος Ζαχαίος, το οποίο του ανήκει. Παναγία μου, περίμενε. Αυτό το πανέμορφο το μέρος το οποίο. Αχ, τυχερέ, κύριε Ζαχαίο, εγώ ακόμα αγκαλιά δεν την έχω πάρει την Άργες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε. Λέω τυχερός, εγώ αγκαλιά δεν σε έχω πάρει ακόμα, ενώ ο Ζαχαίος έβαλε πια. Αν έρθει κι εσύ στα link μαζί μου, ίσως σου τύχει καμιά αγκαλιά. Κύριε Ζαχέ, θέλετε να μας πείτε λίγα λογάκια όσον αφορά το κρασί που δημιουργείτε εδώ? Καταρχήν, φέτος είμαστε πολύ τυχεροί. Τα κρασιά μας θα είναι κατά 80% πιο γλυκά, πιο ωραία, επειδή θα πατήσετε εσείς στα φύλλα μας. Ωραία, θα πάει η Λάουρα να πατήσει στα φύλλα. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια παραδοσιακή εργασία. Δείχνουμε στον κόσμο, πατώντας στα φύλλα, πώς τα πατάγανε παλιά και πώς φτιάχνανε τα κρασιά με τον παραδοσιακό τρόπο. Στα πατητηράκια τα μικρά και στα πατητηράκια λίγο πιο μεγάλα. Έρχονται τα σχολεία, πατάνε τα σταφύλια, βλέπουν τη διαδικασία όλοι, μαθαίνουν πώς φτιάχνεται το κρασί. Αλλά σας βοηθάνε ουσιαστικά εγώ, για Λάουρα, τα παιδιά για να φτιάξετε, ναι. Ρώτα τον κύριο Ζαχαίο να δούμε κιόλας. Α, είναι παιδάκια που θα πατήσουνε. Από σχολείο πηγαίνω. Ναι, έχω παρέα, δεν είμαι μόνη μου. Γεια σας, να ρωτήσω παιδιά. Κάτι. Αυτό που έχουμε ρωτάμε όλοι σαν απορία. Φανταστική εικόνα. Πείτε σας, γεια σας. Πείτε καλή επιτυχία σε εμάς για το πρωινό φέικ και όπως σας βλέπουμε. Να πείτε γεια. Μέσα. Θα πω κι εγώ, Γιώργο, βέβαια θα πω. Θα χάσω. Άντε πες, έλα, βγάλτε. Θα μπω. Βγάλετε τα παπούτσια σας, γιατί μόνο χωρίς παπούτσια πατάμε στα φύλλα. Πώς θα τα βγάλετε τα χωρίς. Εσείς το έχετε κάνει, ε. Φοράει και κάλτσες. Φοράει κάλτσες. Με τις κάλτσες θα πει. Όχι ρε παιδί, μα τις βγάλει. Της μόδας, πουά. Πουά, ωραίες. Είναι της μοδός. Η Ρώση ήταν για πλήσιμο. Φοράει ήδη σκάλτσες το λοιπόν. Λοιπόν, μπαίνω. Να μπω εδώ. Παιδιά, από ποιο σχολείο είστε? Τόσο μεγάλο είναι αυτό. Δεν κατάλαβε Χριστό η Μαρία. Παιδιά, κρατήστε με παιδιά. Για πατήστε όλοι μαζί τώρα. Για πάτα ρε Λάουρα να δούμε. Πώς είναι Λάουρα? Παιδιά, Χριστρά. Παιδιά, είναι σαν να πατάς μέσα στη λάσπη, μόνο πιο νόστιμο φαντάζομαι. Μην ανησυχείτε, τα ποδαράκια είναι πλημμένα από όλους μας. Θέλετε να πατήσετε κι εσείς μαζί, να μην κάνουμε. Άντε ρε παιδάκια, πατήστε λίγο να κάνουμε λίγο κρασί.
απαντήστε λίγο. Και αυτό, συγγνώμη, έχει απο... είναι σαν να το στραγγίζει και... Ναι, βγαίνει ο μούστος, σωστά. Το μας... πατάς. Εδώ που ξέρουν οι ειδικοί, για πες. Το πατάς, σε ένα παρέλι hey. Που γίνεται η ζύμωση και από εκεί η ζύμωση. Μάλιστα. Κάνει κρασί και... Ωραία. Παγωμένο. Ωραία. Εμείς καθόμαστε λοιπόν εδώ, πατάμε τα ζουμιά μας. Ναι. Αρχίζει και δημιουργείται εδώ πέρα μία περίεργη ζύμη, δεν μπορώ να πω. Φεύγει. Ορίστε. Το υγρό φεύγει, είναι σαν τρυπητήρι. Δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή κάποια τρύπα εδώ πέρα τριγύρω. Νομίζω ότι θα πρέπει να το λασπώσουμε όλο για να έχει και περισσότερη πλάκα. Τώρα, άμα φύγει κατευθείαν το υγρό, δεν θα είναι αστείο. Νομίζω. Αλλά να ρωτήσω κάτι τελευταίο εγώ και μετά θα ξανασπιστούμε εκεί. Κίνηση. Λαουρά, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Τα πόδια πρέπει να τα πλένουμε ή όχι όταν μπαίνουμε να πατάμε μέσα? Θέλεις να πίνεις κρασί βρωμοποδιαριού? Εσύ πήγες όσο τα πλύνεις μέσα, εγώ μπήκα. Όχι, είναι πλημμένα όλα. Μην ανησυχείς και πεντικούρ και τα πάντα. Τα παιδάκια τα πλύνατε τα πόδια τους. Τα παιδάκια κι εσύ. Τα παιδάκια πλύνατε τα πόδια σας εσείς. Πότε, χθες το βράδυ? Το πρωί, εντάξει, τα πλύνανε το πρωί. Εντάξει, να έχει λίγη κάλτσα μέσα. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και τον κύριο Σαχείο. Θα σε δούμε πάλι σε λίγο μια άλλη έκπληξη. Λοιπόν. Πολλά φιλιά, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, μια στιγμή τώρα. Καλή αρχή, Λάουρα. Παρακαλώ, τον καρσόν θέλω. Είναι ωραία διαδικασία. Παντού δεν γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν συνεχίζεται άλλο. Καρσόν δεν κάνει. Αναλόγω. Γίνονται μαζόξει παραδοσιακού. Έλα, εντάξει, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ καλό. Θα σας φέρω και εσάς. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Καλημέρα. Στον Μπρούσκο παίζετε, αλλά ξέρετε. Όχι, όχι, αφήστε κάτι, δεν θα πείτε ακόμα. Αναγνωρίζετε. Βάλτε σε μια συγκεκριμένη σειρά γιατί θα με φαλάσει. Τι θα κάνουμε, θα το εξηγήσω εγώ, κάτσε τα βάλει εδώ το καρσόν. Σαν τον τύπο στην νεκρή νύφη του Μπάρτον είσαι. Ακριβώς. Δεν είναι. Στον Πίτερ Σέλερ, στο Μπρούσκο. Η διαδικασία ποια είναι, Γιώργο, τώρα? Θα δοκιμάσετε αυτά τα τρία κρασάκια, τα οποία είναι ερυθρά και τα τρία, έτσι όπως βλέπετε. Ένα είναι λίγο πιο ανοιχτό, τα άλλα δύο είναι κοντά σε χρώμα και άρωμα από ό,τι πρόλαβα να μυρίσω. Ένα από αυτά είναι Μπρούσκο. Άρα το θέμα είναι ποιος από τους τρεις θα βρει ποιον τον Μπρούσκο. Φυσικά. Και όποιος το βρει, τι κερδίζει. Όποιος το βρει, κάτσε να πω εγώ. Όποιος το βρει, ένα τριετέ συμβόλαιο με τον Αντένα. Έτσι, κύριε Λάτσιο. Ωραία. Εντάξει. Δεν έχουμε την κάμερα από εδώ να πούμε ότι το είπε, καταλαβαίνετε. Δεν το καταγράψω. Ναι, είπε ναι. Το είπε σίγουρα. Περιμένετε, το είπε σίγουρα, να το ξαναδούμε. Το σίγουρα δεν έχει. Ναι, ξεκάθαρο. Κρυστάλλινο ήταν. Διαπιέστατο. Τάκ, ναι. Ναι ή όχι. Ναι, ναι. Εντάξει. Κοίτα. Λοιπόν, ξεκινώντας από το ανοιχτό. Από το ανοιχτό. Μάλιστα. Θα μας πείτε ποιον Μπρούσκο, αυτό έτσι. Θα ήθελα να είμαι το πιο, γιατί έχει ένα μυγάκι μέσα. Είναι... Αλλά... Άλλωστε το μύρισα. Έφερες με μύγα... Πάντα. Σε λίγο. Πάμε στο δεύτερο. Να δούμε τώρα πόσο σχέση έχει το... Πάμε στο τρίτο. Πάμε στο τρίτο. Αποστολή. Παιδιά, όπως όλοι είναι ο μόνος που θα μας πει με τη μύτη. Θα ήθελα να μην δώσω την απάντηση σας ακόμα όμως. Να φέρω και στους παρουσιαστές. Μισό λεπτό. Όχι, ρε, δεν θέλουμε εμείς. Όχι, θα πιείτε. αυτό δεν το είχαμε πει πριν κι εμείς. Θα πιείτε. Έτσι πάει. Που φάγαμε το πρωί. Εντάξει, εμείς έχουμε συμβόλαιο, δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, αλλά το καινούργιο θα το υπογράψει σκιωμένος. Οπότε είναι. Είναι καλύτερη η όρη. Να πιούμε αυτά τα τρία. Λοιπόν, ναι. Κοίταξε, αυτό δεν είναι. Εγώ από το χρώμα μπορώ να καταλάβω ότι είναι αυτό. Μπορεί να βγει μόνο ρούφι. Όχι. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Ακούω, λέγει Αποστόλη. Ποιο είναι? Το μεσαίο. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο tricky. The whole question. Σταμάτα! Είναι και τα δύο αυτά. Είσαι κοντά. Κοίτα, αυτά τα δύο ταιριάζουν. Αυτό σίγουρα. Σίγουρα. Είναι σχεδόν ίδια. Το μεσαίο σίγουρα. Εσείς ποιο πιστεύετε? Εγώ το μεσαίο. Το μεσαίο και εσείς. Από αν και πάλι η ομοιότητα είναι... Πώς δεν είχαμε. Ανδρέα. Πώς δεν είχαμε. Κάτι μου λέει μέσα μου ότι είναι παγίδα και ότι είναι αυτό. Αλλά... Εγώ λέω, επειδή είπαν όλοι το μεσαίο... Να σας πω κάτι, το Μπρούσκο πρέπει να είναι το πιο μεθυστικό.
πρέπει να είναι το πιο γεμάτο σε γεύση και το πιο γλυκό. Πολύ σωστά νομίζω. Άρα είναι το πρώτο. Είναι, δεν το δοκίμασα. Δεν δοκίμασα. Αλλά γιατί το χρώμα, εγώ νόμιζα το μπρούσκο είναι σκούρο. Ναι, σκούρο αυτό. Σαν να είναι μπρούσκο με λάθος χρώμα. Σου έβαλα και σε ένα μυγάκι. Παιδιά, το πρώτο είναι. Θα το αποκαλύψουμε. Ποιος έχει πει το πρώτο. Κανείς. Το πρώτο. Είπα το μεσαίο. Είπα το μεσαίο, δεν έχω δοκιμάσει το πρώτο. Ποιο είναι, τι είναι το μπρούσκο, ποιο είναι. Οι συντελεστές δεν το πέτυχαν. Ο Λιάκας το βρήκε. Είναι αυτό. Είναι αυτό το δεν είναι τυχαίο ότι έχω υπομονή στην πόρτα με τον Αθήνα, καταλάβατε. Συγγνώμη. Ο Αποστόλη ήταν κοντά. Το πρώτο, είναι το πρώτο για μας είναι αυτό, βέβαια. Όχι, όχι. Είναι αυτό. Το άλλο όμως αυτό. Έλα, παιδιά, τώρα. Τσάμπα μάχε 7 η ώρα στον Αθήνα κάθε απόγευμα. Ούτε το κρασί δεν ξέρετε να γνωρίσετε. Άντε, πάμε διαφημίσει και μα ερχόμαστε. Εντάξει, ο Αποστόλης ήταν πιο κοντά. Τι είπε και τα δύο, δεν είπε το πρώτο. Εδώ δεν είμαστε στην τηλεόραση. Κάνε το πρώτο. Αυτό είχε μεζέ γι' αυτό. Είχε μεζεδάκι. Είναι ρετσίνα. Και δεν έφαγα. Μήπως θέλει να το δει. Άσχετο, μου επιτρέπετε και αυτή τη μουσική την έγραψε ο Λιανός. Όχι. Όχι. Είναι καλύτερη. Παιδιά, μπορώ να πω κάτι. Να καλωσορίσουμε τα παιδιά από την Κύπρο. Γιατί είναι απόψε η παρουσίαση του προγράμματος στο Αντένα. Και έχει φτάσει το μισό cast της Κύπρου. Αλήθεια. Είμαστε μισή-μισή, ναι. Καλωσορίσατε. Είναι στο ξενοδοχείο και μας βλέπουν. Να σου πούμε ένα καλημέρα. 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 Θα σας γνωρίσουμε από κοντά το βράδυ. Μια προφορά κυπριακή. Εδώ λέτε καλημέρα. Συνήθω, δηλαδή, τι φίλοι μου, όταν προσπαθούν να μιλήσουν κυπριακά, βάζουν τον ει στο τέλος. Καλημέρα. Αλλά δεν ισχύει για όλες τις λέξεις. Όπως εμείς κάνουμε λίγο, να πω κάτι εγώ τώρα. Ο Αποστόλης μιλάει καλά κυπριακά. Εντάξει. Μιλάς κυπριακά. Έλα, πες κάτι. Πες εκκριτικός. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Πες κάτι κυπριακό. Να μου μπελάνεις. Να ρωτήσω κάτι. Όπως εμείς κάνουμε λίγο πλάκα, δεν κοροδεύουμε σαφώς. Κάνουμε λίγο πλάκα με την προφορά και στην Ελλάδα, ας πούμε, κάνουμε πλάκα με προφορές άλλων, ας πούμε. Το πιο λαλιές που λέμε. Σε προλάβω και θα σου πω ότι το έχουμε ξεσκίσει αυτό. Κάνετε και εσείς πλάκα με την προφορά τη. Το έχουμε κουράσει πια. Ναι, εμείς κάνουμε το άλλο. Παίρνουμε λέξεις κυπριακές και τις κάνουμε τις λέμε με προφορά. Δηλαδή. Δηλαδή. Ένα με πελάνεις. Ένα με πελάνεις. Πολύ κυπριακό, αλλά είναι προφορά ένα με πελάνεις. Τέλειο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα γυρίσματα υποτίθεται γίνονται ή στην Κύπρο ή στην Κρήτη. Κάποια στην Αθήνα. Εσείς τα γυρίσματα τώρα τα κάνετε εδώ, πώς το έχετε αυτό φτιάξει. Έχουμε... Γίνονται στην Αθήνα, στην Κρήτη. Έχουμε κάνει αρκετά γυρίσματα στην Κρήτη. Άρα ταξιδεύετε συνέχεια. Συνέχεια. Δηλαδή ναι. Τη μία μέρα μπορεί να είστε εδώ και την άλλη μέρα να είστε στην Κύπρο. Όχι, γκρουπάρονται τα γυρίσματα. Ναι, και γίνονται, ναι. Τα ανάλογα και, είναι, το, τα διορθωτικά, και με τις δυνατότητες των ηθοποιών και τις ώρες που, και μέρες που έχουν κανονίσει, έτσι γίνεται το αντίστοιχο πρόγραμμα. Τα διορθωτικά που βρίσκονται κάναμε... αντιστοίχως στις... το ένα είναι στη... και τα δύο στην Κύπρο είναι. Και τα δύο στην Κύπρο. Κάναμε και στο Λονδίνο γυρίσματα. Και στο Λονδίνο. Έχουμε κάνει και στο Λονδίνο. Εμένα ξέρετε με ξενίζει θετικά σε αυτό το πράγμα, ότι για καθημερινό σύριαλ έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εξωτερικών γυρισμάτων. Είναι σπάνιο. Ταξιδεύεις βρίσκω. Συνήθως είναι πιο εύκολο σε ένα στούντιο να... Όχι, αυτό λέω, ότι είναι πολύ ωραίο για το μάτι του κόσμου. Αυτό ήταν το στοίχημα μας, παιδιά, να κάνουμε... Περιλαμβάνεται και αυτό, ότι να σπάσει στη φόρμα όλοι. Αυτό ήταν το στοίχημα μας και είμαστε τυχεροί που έχουμε τη Βάνα, γιατί η Βάνα ξέρει να γράφει και να βοηθάει την παραγωγή, δηλαδή. Γράφει εξωτερικά γυρίσματα, όμως μπορούν να γίνουν γιατί είναι. Να μπορούν να κάνουν. Είναι flexible σαν σεναριογράφος. Πάτε την άλλη μέρα, ας πούμε, και ξαναγυρίζετε πάλι. Οπότε το ρόλο που το μαθαίνετε το βράδυ, ας πούμε. Ναι, ναι. Το πάτε μαθημένοι. Εσύ δηλαδή τα ξέρεις τα λόγια σου για την άλλη μέρα όλα. Ναι. Προσπαθώ να τα ξέρω απ' έξω. Ναι, θα σου πω κάτι όμως. Πάντα. Άστο αυτό. Είσαι... Άστο, είναι όλοι. Στο καθημερινό πάντα κάνεις τα πράγματα. Όχι τόσο πολύ. Εσύ, Ανδρέα. Δεν θα το Μην πετάμε τη σκουφιά μας, παιδιά. Αφήστε τα αυτά. Όλοι κάνουμε έτσι. Να σου πω κάτι, τα παραλέω όμως. Μιλάμε για κολλήματα ενό τετάρτου. Γυρίστε στη σκηνή. Γυρίστε στη σκηνή. Και κάνει αυτά που συνέχεια. Μία, δύο, κάνω. Αισθάνεσαι, συγγνώμη, να το κάνω εγώ. Άσχημα που ας πούμε ουσιαστικά πας πίσω το γύρισμα. Όχι, γιατί δεν πάει επί της ουσίας πίσω το γύρισμα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κάτι δευτερόλεπτα. Α, ναι. Δεν πάει επί της ουσίας πίσω. Συνήθως, δηλαδή, στο πίσω στο σπίτι. Ήσουν το πειραχτήρι. Ναι. Δηλαδή, όλοι αυτό λέγανε ότι. Για τον Μπρούσκο αυτό. Ακόμα είναι. Τώρα οι χρόνοι φαντάζομαι πιο πιεσμένοι γιατί μιλάμε για το κυβερνό. Γι' αυτό με πληρώνουν, μην νομίζετε. Είναι έτσι, ε. Έτσι είναι, συνέχεια όπως το λέω. Δηλαδή, είναι γνωστό στο χώρο σα ότι ο Αποστόλη είναι τη πλάκα και τον πειραχτήρι. Είναι τρελή ενέργεια ο Αποστόλη. Και μετά το γύρισμα όμως. Δεν παίρνω τίποτα.
Όταν ο Αποστόλης είναι στην Κύπρο, εγώ δεν κοιμάμαι τα βράδια. Γιατί δεν λέει να πάει να κοιμηθεί. Ξενυχτάτε. Είναι τουλάχιστον τρεις, τέσσερις. Η Ρούλα τα ξέρει αυτά. Πώς δεν τα ξέρει. Συνεχίζει και τη Ρούλα στο Skype. Συνεχίζει. Κάνουμε και Skype. Μιλάτε με τη Ρούλα στο Skype. Βέβαια, τι. Καλά, όλο μας είστε. Δηλαδή για τρεις μέρες που πας στην Κύπρο μιλάτε στο Skype. Ναι, εννοείται. Τόσο πολύ λεπτό. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τη Ρούλα? 7. Πολύ ερωτευμένοι. Πολλά ερωτεύουμε. Θα τους ματιάξουμε, παιδιά. Όχι, όχι, θα τους ματιάξουμε επειδή εμείς... Εγώ επειδή τους συζητάω συνέχεια και χθες ήμουν σε μια παρέα πάλι για σας, έλεγα θα σας ματιάξω, δεν λέω τίποτα. Όχι, εγώ τους θεωρώ λίγο δικούς μου, χωρίς να έχουμε κάνει ποτέ παρέα με τον Αποστόλη και τη Ρούλα, αλλά επειδή αγαπάμε το ίδιο νησί το καλοκαίρι, και τους θεωρώ έτσι σαν ημισυγγενείς κάπως. Ακριβώς. Γιατί είναι σημαντικό με κάποιους ανθρώπους να έχεις τις ίδιες αισθητικές απόψεις. Αμοιβαία τα αισθήματα. Ακριβώς. 7 χρόνια μια σχέση. Πώς μπορεί να διατηρηθεί ο έρωτας, ρε παιδί μου, αναλύωτο σε μια σχέση με το πέρασμα του χρόνου? Τι κάνετε δηλαδή εσείς? Δεν ξέρω. Εγώ είμαι αυτό που λέμε το ένα βήμα τη φορά. Δηλαδή, βλέποντας και κάνοντας. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ναι. Κάποια μπορείς να τα ορίσεις εσύ και κάποια δεν ορίζονται γιατί είναι από εξωτερικούς παράγοντες ή από κάτι το οποίο μπορεί να προκληθεί εσωτερικά σε σένα, ας πούμε. Να είσαι τσατισμένο στο γύρισμα και να το φέρεις κάποια στιγμή στο σπίτι. Αλλά πλέον νομίζω ότι έχει βρεθεί αυτή η ισορροπία. Mm-hmm. Είμαστε πολύ cool. Συζητάτε, τα λέγαμε και πέρσι, ρε παιδί μου, και θα το πω τετριμένο, αλλά συζητάτε καθόλου για την προοπτική αυτή τη σχέση ή, ας πούμε, το αφήνετε έτσι, όπως είπες εσύ, να οδηγήσει ο καιρός που θα βέβαια γίνει. Αν θα κάνετε παιδιά κάποια στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Τα έχουμε πει όλα. Τα έχετε πει όλα, ε. Μεταξύ μας και μόνοι μας. Άρα τα έχετε συζητάτε. Χωρίς να ακούει κανείς. Ναι. Σωστό, ότι δεν σε ρωτήσω τι λέτε, αλλά τα συζητάτε πάντως. Δεν είναι τα ζευγάρια που λένε ότι δεν το συζητάμε και ό,τι γίνει κάποια στιγμή μπορεί κτλ. Αυτό δεν είναι λύση και ούτε είναι λογικό. Είναι λίγο παράλογο. Δηλαδή τι. Άρα είναι σαν να λες: OK, φύγε και θα φύγω κι εγώ κάποια στιγμή. Οπότε ας τα αφήσουμε λίγο χαλαρό τώρα. Σε φαντάζεσαι πατέρα? Ναι, βέβαια. Πώς θα είσαι? Ού, τέλειος. Να, αν κρίνετε από αυτά που είπαν τα παιδιά με την ενέργεια και όλα αυτά. Τρελός. Θα παίζει με τα παιδιά. Εγώ βρίσκω τον εαυτό μου με τα παιδιά. Ναι. Ναι. Και από μικρό με συμπαθούσαν πολύ τα παιδιά. Σε αγαπάνε τα παιδιά. Θέλεις οικογένεια με πολλά παιδιά? Κοίταξε να δεις, να έρθουν τα λεφτά και να μπορώ να τα συντηρήσω και να κάνω και 10 και 20. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Η Ρούλα βγήκε, ρε παιδί μου, τις προάλλες και δεν ξέρω τώρα στο Twitter ή στο Facebook κάπου και έγραψε κάτι το οποίο ότι βλέπετε κάποιους ανθρώπους να φωτογραφίζονται λόγω δουλειάς με κάποιους ανθρώπους κτλ. Και τελικά δεν ξέρουν ότι μας χρωστάνε όλος ο κόσμος, ας πούμε. Ότι δεν είμαστε οι πλούσιοι άνθρωποι επειδή ζούμε με ανθρώπους που μπορεί να έχουν λεφτά και τους φωτογραφίζουμε. Γιατί το έκανε αυτό? Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ένα καθαρά προσωπικό θέμα της Ρούλας. Ενώ όλους μας αγγίζει αυτό με την κρίση και αυτή η εκμετάλλευση. Αλλά η Ρούλα έχει το δικό της χαρακτήρα και μπορεί, αν θέλετε, σωστό, να την καλέσει. Να σας τα πει να όλα. Συζητάτε εσείς, δηλαδή, όταν κάποιος θα βγει να πει κάτι, θα κάνει κάτι κτλ. Συζητάτε, ενδιαφέρεσαι τόσο ο ένας για τον άλλο. Δηλαδή, εσένα για το σύριαλ, σε βλέπεις, συμβουλεύεις, σου λέει έτσι αυτό, εσύ βέβαια, δηλαδή, βέβαια, 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 βέβαια. Δηλαδή, συνέχεια. Ο ένας με τον άλλο, δηλαδή, έχετε συνέχεια επαφή. Βέβαια. Ρωτάμε συνέχεια για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τίποτα δεν αφήνουμε στην τύχη όσον αφορά τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα στη ζωή μας είμαστε πιο χαλαροί, δεν υπάρχει. Ελένη μου, καταλαβαίνεις ότι όταν θα έρθει στην εκπομπή, καταλαβαίνεις τι σε περιμένει. Να είσαι έτοιμη. Κάτι δεν θέλω να ρωτήσω εγώ τον Απόστολο ακόμα. Απόστολε, γιατί βγήκες και είπες, παιδί μου, ότι στην Ελλάδα. Αυτή η μίγα, ρε παιδί μου. Ναι. Μα πάει και από στούντιο σε στούντιο. Το παίρνει στο Παπαδάκι. Ναι. Και αλλάζει στούντιο, παιδιά. Αφού είμαστε δύο ώρες κάτω. Όχι, είναι πια το PET. Είναι σε όλες τις εκπομπές. Γιατί βγήκε και είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια κατάρα για τους όμορφους. Δηλαδή ότι αν είσαι όμορφος, πώς θα ακριβώς το δεν είπα ακριβώς αυτό. Απλά επειδή όλα είναι άμα το εμφανίσει τι γίνεται. Εντάξει, δεν σου δίνεται η δυνατότητα να σπάσεις όλο αυτό και να υπερασπιστείς το επάγγελμά σου, το οποίο είναι ηθοποιός, που σημαίνει ότι τη μία μέρα θα κάνω τον όμορφο, την άλλη μέρα θα κάνω τον άσχημο, την άλλη μέρα θα κάνω το πρεζάκι, την άλλη μέρα θα κάνω το γιατρό, την άλλη μέρα... πρέπει να βλέπουν και πιο βαθιά από αυτό που υπάρχει. Εσένα δηλαδή σου... Και θα σου κάνω μια ερώτηση άλλη. Πόσοι ωραίοι ηθοποιοί στο Hollywood είναι, ας πούμε, top? Όλοι. Και πολύ καλή ηθοποιή. Συγγνώμη, ο Ντικάπριο για μένα είναι από τους κορυφαίους ηθοποιούς που έχουν βγει ποτέ. Ο καλύτερος ηθοποιός για μένα σε αυτή την περίοδο. Όχι, διαφορετικό ότι Κάπριο είναι δηλαδή, που είναι κούκλος, δεν είναι εκπληκτικό στο οποίο θα πει. Όχι, αλλά ο συγκεκριμένος βλέπεις ότι το προστατεύει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταστραφεί. Επειδή είναι όμορφος. Από το Τιτανικό κιόλα. Ναι, αυτό. Είχε πολύ το love story μέσα του και με το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα και όλα αυτά. Ναι.
Αλλά... Σαλακώθηκε, έκανε ταινίες όμως πιο δυνατές. Βέβαια, βέβαια. Και έχει και πολύ κωμική πλευρά. Στο Great Gatsby, ας πούμε, εγώ τρελάθηκα με τον τύπο. Ήταν πολύ ωραίος. Που ήμουν πολύ... Εκεί σβήστηκαν όλα τα προηγούμενα, λες. Όλα, ναι, ναι. Αυτό είναι το κλουβ. Ναι, ναι. Γιατί λες, είναι πολύ μεγάλο. Τι μπορεί να κάνει μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Βέβαια. Και δεν είναι τυχαίο που τον έχρισε διαδοχό του ο Ντε Νίρο. Κάτι λέει. Βέβαια. Άρα είναι ο ηθοποιός που γουστάρεις πολύ, ας πούμε, ρε παιδί μου, που το μ' αρέσει πολύ, αλλά μ' αρέσει αυτοί που σπάνε ακόμα πιο πολύ, όπως ο Christian Bale, ο Tom Hardy, αυτός που κάνει τον Bane στο Batman το τελευταίο. Μ' αρέσουν αυτοί που γενικά είναι χαμελέοντες. Εσύ έχεις αισθανθεί ποτέ ότι τους έχουν κοιτάξει καχύποπτα λόγω της εμφάνισής σου, ότι ρε παιδί μου, εντάξει. Βέβαια. Μια και δυο. Χιλιάδες φορές. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος καταφέρνω και τους... Τους πείθω. Και τους πείθω, ναι. Πριν πάω τώρα στην Ελένη, θέλω να πω ότι κάνεις κάτι και θεατρικά. Ναι. Το φιλί της γυναίκας Αράχνης. Ακριβώς. Ξεκινάτε πότε, το Γενάρη? Ναι, και θα δείξει πώς θα πάνε και οι πρόβες. Στο 104. Mm-hmm. Σε σκηνοθεσία του Αλέξη Ρίγλη, ο οποίος είναι ένας πολύ ωραίος σκηνοθέτης και είναι νέος. Γνωστός στο χώρο έτσι κι αλλιώς, αλλά νέος στο σκηνοθετικό κομμάτι και έχει κάνει ήδη 2-3 παραστάσεις που είναι πολύ ωραίες παραστάσεις. Πολύ καλές κριτικές. Ακριβώς. Και στην πρωταγωνιστή ο Μιλτιάδης, ο... Τώρα κόλλησα. Όχι, ο Παρπεσιώτης, ελπίζω. Όχι. Λοιπόν. Περιμένετε, βρε παιδιά, να το πούμε τον άνθρωπο. Δεν τον έχουμε, το κοίταξε. Έλα. Φιωρέντζης. Έλα ρε, Απόστολε, μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Λοιπόν, το είπα. Και κάνεις και μια ταινία, σου τώρα. Βγαίνει και μια ταινία το 2014 που κάναμε το καλοκαίρι. Θα ξανάρθεις με το, θα ξαναπούμε. Ναι. Λέγεται Short Fuse πάντως. Τι ρόλο κάνεις? Εκεί κάνω το, είμαι ο πρωταγωνιστής, είμαι αυτός που τέλος πάντων κάποια στιγμή... Τέλος πάντων, είναι περιπέτεια, είναι δράσεις. Ωραία. Μην πούμε παραπάνω όταν θα έρθουν... Ρε Ελένη, συγγνώμη, εσύ δεν μαγειρεύεις καθόλου? Καθόλου. Γιατί ρε Ελένη? Τα βασικά, μακαρόνια. Θα σου κάνω μακαρόνια. Καμιά μελέτα. Και έχει πολύ πλάκα στο γύρισμα, να τη ζητάω να κάνει πράγματα στην κουζίνα. Μου λέει, δεν τα κάνω αυτά, μου λέει. Δεν ξέρει να πλύνει πιάτο. Γι' αυτό εγώ τη δίνω καφέ και λίγο τσάι. Εντάξει, τα βασικά. Πώς θα σε παντρέψουμε, ρε Ελένη? Δεν βιάζομαι να παντρευτώ ποτέ. Μέχρι να παντρευτώ. Πόσα χρόνια μένεις μόνος σου? Μένω περίπου 10 χρόνια. Έχει σπουδάσει το νομικό. Τι έχει τελειώσει? Το οικονομικό της νομικής. Το οικονομικό της νομικής. Ναι. Μάλιστα. Άρα ως φοιτήτρια. Δεν μαγείρευα πολύ. Τίποτα. Τα βασικά έκανα. Έχω γενικά πολλά ζυμαρικά, ρύζι, κάνω μια μπριτζολίτσα. Αλλά να είναι καλά η μαμά. Και ευτυχώς είναι πολύ κοντά το χωριό. Οπότε πήγαινα συχνά και έπαιρνα τα ταπεράκια μου μια χαρά. Πόση ώρα κάνεις για να πας? Μια μισή ώρα είναι. Μια μισή ώρα. Ναι, είναι πολύ κοντά. Ευτυχώς. Αν ήμουν πιο μακριά, μπορεί να αναγκαζόμουν να μάθω. Αλλά δεν αναγκάστηκα. Εσύ μένεις μόνη σου ή με την οικογένειά σου? Εδώ στην Αθήνα μένω μόνη της, αφού είναι μια μισή ώρα το χωριό της. Και πώς τρως, δηλαδή, πού τρως, έξω μονίμως? Όχι. Σου μαγειρεύει άλλος? Η μαμά μου. Με τα περάκια. Μεταφέρω τα ταπεράκια μου, ναι. Κατάψυξη. Φτιάχνω λίγα πράγματα. Κατάψυξη που λέει. Ναι, κάθε εβδομάδα θα φτιάξω μια φορά τη μακαρονάδα μου. Μακαρονάδα κάθε εβδομάδα. Ή κανένα μπιφτεκάκι. Απλά δεν κάνω παστίτσιο, δεν κάνω μαγειρευτά φαγητά, τη κατσαρόλα. Από θέση νομίζω. Από το είχε σκεφτεί ότι όλο αυτό θα μπορούσε να συμβεί έτσι ξαφνικά? Με το ΣΥΡΙΑ. Η αναγνωρισιμότητα τώρα που προέκυψε μέσα στο ΣΥΡΙΑ. Όχι, ήρθε πολύ ξαφνικά. Το περίμενε όμως, είμαι σίγουρος. Δεν η Ελένη ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Ελάστα αυτά τώρα. Τι θέλει να κάνει? Δεν περίμενα να συμβεί τόσο σύντομα. Είναι πολύ συγκροτημένη η Ελένη. Είναι... Συγκροτημένη είμαι, αλλά γενικά δεν φαντάζομαι. Επαγγελματίας είναι. Είναι σκυλή στη δουλειά της. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είναι το δεύτερο καθημερινό που κάνω σαν σκηνοθέτης. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί θυμάται τα ρακόρ της, θυμάται όσο είναι σημαντικό ρακόρ, που ήταν, που έρχεται, είναι πάντα διαβασμένη. Είναι προς τιμή της αυτό. Σοβαρή πολύ στη δουλειά. Ναι. Τι? Εγώ όχι, ποτέ. Συγγνώμη. Όχι. Πηγαίνετε από εκεί που ήσασταν. Μιλάμε για σοβαρούς τώρα. Και χωρίς πείρα όλα αυτά. Πιστεύω ότι με 1-2 χρόνια πείρα η Ελένη θα κάνει πολύ καλά πράγματα. Εσύ παίζεις και καράτε και τέτοια? Παίζω καράτε. Έκανα κάποια στιγμή, έκανα πολεμικές τέχνες. Έλα ρε. Και ναι, δηλαδή, το έχουμε, δέρνουμε ή... Πάει καιρός, αλλά νομίζω ότι μπορώ να δει. Μπορώ να σου πω εγώ. Να μην σου βγάλω τη σφαλιάρα που τρώω στο ένα από τα επεισόδια. Είναι καλή. Είναι δυνατή. Είναι καλή. Ωραία. Εσύ μικρή ακόμα, δηλαδή δεν σκέφτεσαι γάμους και παιδιά και τέτοια?
Δεν το σκέφτομαι, όχι. Αν και δεν είμαι τόσο μικρή, αλλά δεν το σκέφτομαι. Άλλοι το σκέφτονται για σένα. Αν εννοεί του γονεί μου, δεν ξέρω αν το σκέφτονται. Φαντάζομαι όχι. Άντρα, ρε, δεν ξέρω τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα, ξέρω τι σκέφτομαι εγώ για μένα. Οι κατακτήσει σου πώ αυξήθηκαν από τότε που το σύριαλ βγήκε στον αέρα και έκανε επιτυχία. Δεν το γνωρίζω. Ακόμα γιατί δεν έχω ενδείξει, δεν ξέρω. Δεν είναι πολύ αυστηρή. Δεν ξέρω εγώ, παιδιά, εγώ την βλέπω κάθε μέρα με καινούριο. Στα γυρίσματα όλα αυτά. Δεν σε φλερτάρουν. Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν φλερτάρουν κανένα, αφήνει περιθώριο. Γιατί έρχονται, ξέχασε το κινητό σου, έρχονται, ξέχασε την τάκη. Από τότε που ξεκίνησε η σειρά, πήγαινε πάρα πολύ θέμα. Όχι, όχι, νομίζω ότι γενικά είσαι έτσι σαν. Είσαι έτσι. Ναι, είμαι λίγο. Εσύ, ρε Ανδρέα, τάκη με την ελευθερία ελευθερίου. Χρόνια. Πολύ δεν συμπαθώ. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Δεν το ήξερε. Όχι. Εσύ το ήξερε. Βέβαια. Εγώ δεν το ήξερα. Και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση, έχει πει σε μία συνέντευξη ότι την ήξερε από 18 χρονών ή πιο μικρή. Με την ελευθερία γνωριζόμαστε 7 χρόνια. Στο 8 χρόνια. Είναι από τα 16. Δεν ήταν 16 χρονών όταν. Και ενώ σου είχε αρέσει, ήταν πολύ μικρή και δεν το είχε προχωρήσει καθόλου. Ναι, γιατί ήταν παιδάκι, ήταν μικρή. Τσίπησε το 8, τα τσικό το πήρε κανονικά. Το περίμενα να μεγαλώσει. Το περίμενα να μεγαλώσει. Έτσι κάνει αυτό. Στα θρέφη. Φίλοι και μετά προχώρησε σχέση. Ναι, ήμασταν φίλοι. Ερωτικά. Πάντα υπήρχε αυτό μεταξύ μα. Πάντα μπορεί από 14 χρόνια. Είχαμε πάντα μια έτσι διαφορετική σχέση από ότι είχαμε άλλους φίλους, άλλες φίλες και εγώ. Εννοήσουν με άλλη. Τι άλλη, με κουβαδάκια πέρα. Ναι, είχα σχέση, ναι. Απλά η ελευθερία ήταν φίλη μου. Δεν ήταν. Απλά ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και μεγαλώνοντας. Μεγάλωσε και η ελευθερία. Μεγάλωσε και η ελευθερία. Είστε 7 χρόνια μαζί. Όχι. Πόσο? 2 χρόνια. Α, μόνο. Το πάτε σοβαρά τώρα που άλλαξε η μορφή τη. Εντάξει, αυτό με συμβουλεύει ο Αποστόλης πολύ σε αυτά. Γιατί είναι έμπειρος πια. Κάνω ό,τι μπορώ, κάνω. Ό,τι μπορεί, κάνει κι αυτό. Ό,τι μπορώ. Πάντως ο Ανδρέας είναι η νέα γενιά. Γιατί πίσω από σένα, εντάξει, πέρα τη υποκριτική, είσαι σκηνοθέτης, έκανες κάποιες παραγωγές. Οι ιδέες σου είναι το μέλλον. Να σας πω κάτι. Στις σειρές. Γενικά είμαι. Τη ζωή δεν την παίρνω τόσο πολύ στα σοβαρά. Και λέω, ας πούμε, θέλω να κάνω αυτό και ξέρω ότι πόσο όταν βάλεις το. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 53. Έλα, πες, πόσο χρόνο είσαι? Όχι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο γιατρός. Είναι μικρός. Γύρι κάθε πρωί. Θα δω το βιογραφικό σου και αν δεν μου πεις, είσαι άντρας, δεν πειράζει. Δεν το γράφει. Είμαι 31, όχι, δεν 31, έχω πρόβλημα να πω. Είσαι πολύ μικρός. Πολύ μικρός για να έχεις κάνει τόσα πράγματα. Μπράβο. Έχω φύγει από το σπίτι μου 15 χρονών. Και είπα ότι τώρα θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Και με τι χρήματα ζούσες στα 15 σου? Δούλευα. Ενώ πήγαινε σχολείο? Στα 15 μου έφυγα, πήγα στην Αγγλία. Πήγα στο κολέγιο πάνω. Με βοήθησε πάρα πολύ η γιαγιά μου. Δηλαδή, τι μου έλεγε η γιαγιά μου? Θα δουλεύεις και όσα βγάζεις θα σου δίνω άλλα τόσα. Ωραία γιαγιά. Ναι, είναι πολύ. Είναι στρατιώτης η γιαγιά μου. Ναι. Και έτσι με έβαλες αυτό. Πάντα είχα τη γιαγιά μου να με συμβουλεύει σε πράγματα. Γιατί και αυτή από μικρή είχε φύγει, πήγε στην Αγγλία και από μόνη της δημιουργήσε την οικογένειά της και ας πούμε την περιουσία που έχει. Δεν είναι μεγάλη, αλλά μόνη της τα έφτιαξε. Και. Εντάξει, από την κατάλαβα έχετε λεφτά. Όχι, δεν έχει. Δεν είναι αυτό. Ξέρεις, δεν είναι το να έχεις. Δεν είναι το να έχεις λεφτά. Είναι το να μπορείς να επιβιώσεις. Και αυτό. Με έμαθε η γιαγιά μου να είναι. Έχει λεφτά, πώς το λέει. Πολλά. Δεν έχει. Άσε, μου έχει δείξει. Παιδιά μου έχει δείξει το λογαριασμό. Αλήθεια. Εγώ από εκεί πληρώνομαι βασικά. Από τη γιαγιά. Συγγνώμη, γι' αυτό είμαστε πολύ φίλοι. Συγγνώμη. Οι παραγωγές τι κάνεις? Εγώ μαζί με τον Κούλη τον Νικολάου που υποδίεται το Αμαθαίος. Το Μαθαίο, ναι. Ο Μαθαίος. Δηλαδή, εσύ και παραγωγός είναι σκηνοθέτης. Και αβαντάρεις τον εαυτό σου, δηλαδή τον ρίχνεις στο ντότσικα. Αυτό να το πει ο Αποστόλης. Πώς νιώθεις? Σε ρίχνει. Μερικές φορές. Τι προσπαθεί να κάνει? Καλό, ε. Τίποτα, δεν νομίζω να προσπαθεί να κάνει κάτι. Δεν με συμφέρει να το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί σαν σκηνοθέτης θέλω να αρέσουν όλοι. Ναι, παιδί μου, αλλά υπάρχει όμως και η εγωπάθεια στον ηθοποιό. Δεν υπάρχει. Όχι, αυτό. Μωρέ, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πώς μπορείς να σκηνοθετήσεις αυτό? Φαίνεται και στο. Το βλέπεις κιόλας. Έχω συνηθίσει πια. Αλλά να σου πω κάτι περίεργο που το έλεγα και στη Βάνα προχθές. Ότι κάτσαμε όλοι μαζί να δούμε την πρεμιέρα.
Και μου συνέβη και κάτι που δεν μου έχει συμβεί ποτέ ξανά. Είναι σαν να έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο που υποδίωμαι, τον ηθοποιό αυτόν, σαν να μην είμαι εγώ, σαν να είναι κάποιος άλλος. Έχω καταφέρει δηλαδή να βγω απ' έξω και μπορώ να σκηνοθετήσω και τον εαυτό μου. Τι βλέπω λες? Και τα λάθη μου δηλαδή. Αστρική προβολή. Τέλειος. Αυτό γίνεται συνέχεια σε επιμονή μου βάσης, δηλαδή με όλους τους ηθοποιούς. Δηλαδή πάντα αυτό πιστεύω εγώ, ότι βλέπεις κάτι και λες. Όχι, δεν μου αρέσει, ήθελα κάτι καλύτερο. Πάντα παίρνει κάτι παραπάνω αυτό που κάνεις, σαν ρόλο, σαν σχέδιο, οτιδήποτε. Έτσι είναι, έρχεται και η εξέλιξη όμως. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά του ηθοποιού. Αν παγιώσει τα πράγματα, τελείωσε. Είσαι νεκρός καλλιτεχνικά. Λοιπόν, μια και μιλάμε λεφτά, ακούστε τώρα, θέλω να σας πάω λίγο αλλού. Μάλιστα. Το Σκορπιό το ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Το νησί του Ωνάση, το οποίο τώρα είναι το νησί του Ρομπολόμπλε. Σωστό. Ναι. Σωστό. Εσύ πώς το δηλαδή, καταρχήν, να το κάνουμε μαζί στο θέμα αυτό που έχει λεφτά από την Καλαβρία. Αυτό που έχει λεφτά έχει το έχει δει. Δεν το πιστεύω. Να σου πω κάτι. Μα είπε μείνετε στο γιο. Ένα Γεωργίου που ήταν για τόσο ενδιαφερόταν που γράψαν εφημερίδε. Ποιο? Μια οικογένεια Γεωργίου από την Κύπρο λέει που ενδιαφερόταν για αυτή για τον εσύ. Η οικογένειά σου ήταν. Αγιά. Αυτό ήταν. Γιατί υπάρχει και Ανδρέας Γεωργίου πιλότο. Ο οποίο με έχει πάει και. Ανδρέας Γεωργίου είναι η μισή Κύπρο. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Αυτός ο Ρομπολόβλεφ, πώς το διάλογο λένε, είναι λίγο ρε παιδί μου περίεργο. Δηλαδή θέλει να κάνει διάφορα πράγματα, να κάνει διάφορα πάρτι κτλ. Έκανε το καλοκαίρι και διάφορα περίεργα. Είναι λίγο κεντρικός, ναι. Αυτός τι έκανε, έκανε ένα αρχαιολινικό πάρτι κάποια στιγμή και φώναξε διάφορους τύπους να φορέσουν χιτώνες. Κλάδους ελιάς κτλ. Και να κάνουν ένα αρχαιολινικό πάρτι. Συγγνώμη, ήταν αυτό που τραγούδισε ο Καραφώτης. Όχι, ένα άλλο. Γιατί άμα ήταν ο Καραφώτης αρχαιολινικό. Όχι. Και προσέφερε σε έναν κλαριντζή, το λέω σωστά, στον κύριο Βαγγέλη Μάτσια 50.000 ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ, για να βάλει χιτώνα κτλ. Και να πάει να παίξει στο Σκορπιό κλαρίνο. Λοιπόν, δεν πήγε αυτός. Ωραία. Θέλετε να μάθουμε γιατί. Γιατί δεν πήγε. Άμα στο πει ο Σκορπιός. Και έχασε 50.000 ευρώ. Απλώς ήθελα να τους δείσω το κλαρίνο. Είναι φοβερό. Αν έπαιζε τώρα αυτός μόνος, θα μας έκανε να κλάψουν ένα. Το κλαρίνο είναι πολύ δύσκολο όργανο. Πολύ δύσκολο. Εμένα παίζει ο αδερφός μου και κάθε φορά που παίζει συγκινεί πολύ. Να παίξει λίγο μόνο σε ένα κομμάτι που του αρέσει. Τώρα εδώ μιλάμε, κάνανε ολόκληρο σόου για να χορέψει η Λάουρα. στην Κύπρο έχουμε. Υπάρχουν διαφορετικοί παραδοσιακοί χώροι, έτσι. Εμένα, στη ΦΕΙ άρεσε πάρα πολύ και η σκηνή με το γάμο, με τα ποτήρια πάνω που είναι που δεν κλασικό, το ήξερα, παραδοσιακό, κυπριακό. Αυτό που κάνετε. Εντάξει, αυτά είναι, ναι, είναι παραδοσιακά. Και είναι και εντυπωσιακό, δεν είναι. Αυτά πολύ είναι... εντυπωσιακό. Δηλαδή, πολλά... Έχεις πάνω να το κάνεις. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα επειδή είχαμε ετοιμάσει, θα σου φέρει εδώ ο Λιανός, ας πούμε, 10 ποτήρια να δούμε αν μπορεί να τα βάλει στο κεφάλι. Να δοκιμάσουμε, αν θέλει. Μόνο αν είναι μπρούστο. Αν είναι μπρούστο. Πού το βρήκατε, ρε, τον μπρούστο, το δουλεύεις τώρα. Ναι. Τι, η ερώτηση ποια είναι, αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Όχι, εντάξει, είπε ότι δεν μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Okay. Τώρα, η εξέλιξη της είναι στο μυαλό, εσύ μιλάς φαντάζομαι με τους σενεριογράφους. Ναι. Είναι στο μυαλό σας η εξέλιξη του σίριαλ. Τι μπορείτε να μας πείτε. Παιδιά, τα έχει όλα η Βάνα στο μυαλό της. Εσύ δεν μιλάς στους σκηνοθέτες και παραγωγούς. Βέβαια, μιλάμε. Και χθες κάτσαμε 4-5 ώρες και τα λέγαμε. Απλώς γίνανε τόσο πολλά στην αρχή που λες τι άλλο μπορεί να συμβεί. Αυτή ακριβώς ήταν. Δηλαδή, είδαμε τα πρώτα επεισόδια και λέμε εντάξει, το είδαμε όλο. Τι άλλο θα γίνει. Ναι, αυτό είναι το ωραίο του Μπρούσκο. Δηλαδή αυτή είναι η εξαιρετική δουλειά που κάνει η Βάνα, γιατί βρίσκει τρόπο να έχει συνέχεια ανατροπές και εξελίξεις. Δηλαδή ήδη στα επόμενα επεισόδια θα δούμε πάρα πολλές εξελίξεις. Mm-hmm. Με αποκορύφωση το Λονδίνο στο 23 που... Γιατί εγώ φεύγω με τη Μελίνα για το Λονδίνο. Ναι. Έχουμε στο επεισόδιο 20 μια μεταφορά, δηλαδή πάμε ένα χρόνο μετά. Α, όπου ναι. Μας βρίσκει στο Λονδίνο να ζούμε μαζί. Εσείς οι δύο. Εμείς ναι. Οι δύο. Τι λέτε, βέβαια. Μένει έγκυος η Μελίνα. Μένει έγκυος από ποιον? Δεν έχουμε χωρίσει. Αυτό το δούμε. Κάτσε. Εγώ την ψάχνω και τη βρίσκω τελικά. Στο Λονδίνο. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Από ποιον μένει έγκυος, παιδί μου? Μέχρι εκεί. Α, παιδιά, πολύ μας το ανατρέψετε τώρα. Μένει και μένει. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Στο Λονδίνο μένετε 9 μήνες, να το πάω αλλιώς εγώ τώρα. Μένετε 9 μήνες. Κύριε Λάση, είμαι να μάθω για εσύ παιδί έχεις. Τη δουλειά μας είναι. Άμα δεν έχω ένα παιδί σε κάτι. 9 μήνες έχετε μείνει στο Λονδίνο μόνο ή όχι? Είναι λιγότερο το διάστημα. Λιγότερο είναι. Λιγότερο. Είναι... Άρα μπορεί να είναι και άλλο το παιδί. Τόσο πια. Θα σας πω μόνο όμως ότι θα σας δώσω άλλη μία εξέλιξη. Μπρούσκο, μαθαίνει ο Σύφης που ζούμε και έρχεται με όπλο. Στο Λονδίνο. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Πώς περνάει το αεροδρόμιο.
Σωστή ερώτηση, παιδιά. Όντως, έκανε πιο σωστή ερώτηση. Πώς πάει μπορεί να μην το πήγε μαζί του. Ο Σύφης έχει διασυνδέσεις. Έχει άκρες παντού. Έχει άκρες παντού. Το είπαμε όλο, εντάξει. Να διαφημίσεις. Και αυτό θα σας δείξουμε. Μετά τη διαφημίση θα σας δείξουμε το 20ο επεισόδιο ολόκληρο. Να βέβαια. Τι. Περιμένουμε γιατί. Μέσα στο πέσμα. Α, τελειώνουμε. Πω. Να σου πω ρε Απόστολε, εσύ παίζεις drums. Ναι. Καλά. Έχεις συγκρότημα. Αρκετά καλά. Έχεις συγκρότημα. Αχα. Ναι. Ροκάς είσαι. Λίγο χειρότερος. Μεταλλάς. Αλήθεια. Ναι, ναι. Από μικρός έπαιζες. Από τρίτη γυμνασίου όλο αυτοδίδακτο. Βέβαια πήγα στη σχολή στο MMS, εδώ στην Αθήνα, με πολύ καλούς δασκάλους. Και πήγα κάποια κομμάτια τεχνική. Ναι. Και τώρα έχω σχηματίσει μια μπάντα με. Πώς λέγεται? Ανάνκε λέγεται. Πώς? Ανάνκε. Και θεοί πείθονται. Είναι η θεή. Είναι η θεή της. Είναι η θεότητα της ανάγκης. Ωραία. Η θεά της αναγκαιότητας. Για πες και. Σημαίνει ανάγκη. Και τώρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο προβών και προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια κομμάτια. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό. Κάνετε live δηλαδή. Ναι, απλά ακόμα είναι πολύ πρώιμο το. Το πρώτο το κάνουν εδώ στο. Πες κάποιος που να έρθετε να κάνουμε. Άμα είστε έτοιμοι, ρε παιδί. Θα ήθελα πολύ, αλλά πρέπει να είναι σύμφωνοι και όλοι. Εντάξει, όλοι. Πάντα, γιατί οι άλλοι δηλαδή είναι και είναι mainstream, οι άλλοι είναι πολύ extreme. Νομίζω ότι. Δηλαδή, μήπως αυτό το πρωινό και. Πρέπει να γίνει για να προωθηθεί η μπάντα. Νομίζω ότι έχει ξεπεραστεί αυτό το mainstream και αυτά. Δηλαδή, αν δει τι αμερικάνικες μπάντες. Δηλαδή, μέσα στο marketing και στην πρόθεση είναι. Δηλαδή, έχει ξεπεραστεί αυτό πια. Το θέμα είναι το πώς συγκινείς τον κόσμο στο live. Γιατί στο δίσκο ωραία είναι να τα γράφεις, να τα έχεις τέλεια με τον παραγωγό σου. Αλλά στο live είναι η μαγιά. Εκεί είναι. Ανδρέα, θα επένδυες, ας πούμε, ως παραγωγός να βάλεις κάποια λεφτά να παίξει μπάντα κτλ. Η γιαγιά. Γίνεται μεταλλάς ο Σύφης. Γεια. Εγώ δεν επενδύω λεφτά. Βρίσκω χορηγούς. Ακόμα πιο έξυπνο. Ωραία. Τελείωσε. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα να μας κάνετε μεταβατικό. Πάρα πολύ. Ελπίζω να βρούμε κατά μόνα και με τον καθένα σας την πορεία να πούμε και πιο πολλά πράγματα. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ για όλα, για την κίνηση αυτή και να ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε πολύ ωραία ενέργεια, παιδιά. Ο χώρος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλεια.